Μελιγόρο ταξίδι του στην Αθήνα με σκοπό να μάθει γιατί δεν έφτασε το πακέτο του στην Κύπρο, φαίνεται να πρόδωσε τον 35χρονο εκπαιδευτικό, σύμφωνα με πληροφορίες. Συγκεκριμένα την περασμένη Δευτέρα, ο 35χρονος δάσκαλος είχε αναχωρήσει από Κύπρο, όπου μετέβη Αθήνα με σκοπό να διερευνήσει γιατί το πακέτο με τα 5 κιλά κάνναβης που είχε διευθετήσει, σύμφωνα με την ΙΚΑ, να σταλεί στην Κύπρο στις 13 Νοεμβρίου, με εταιρεία ταχυμεταφορών δεν έφτασε ποτέ. Οι ελληνικές αρχές είχαν εντοπίσει τα ναρκωτικά στις 15 Νοεμβρίου στην αποθήκη εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και διευθέτησαν με την ΙΚΑΝ ελεγχόμενη παράδοση. Την περασμένη Δευτέρα το πακέτο έφτασε στην Κύπρο. Συγκεκριμένα λήφθηκε πληροφορία στην ΙΚΑΝ ότι ο ύποπτος στις 13 Ενδεκάτου του 2017 βρισκόταν στην Ελλάδα, στην Αθήνα και έστειλε στην Κύπρο πακέτο που περιείχε κάνναβη. Μέχρι χθες κανείς δεν παρουσιάστηκε να το παραλάβει από τα γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών, ενώ οι λειτουργοί είχαν ενημερώσει μέσω γραπτού μηνύματος στο τηλέφωνο που αναγραφόταν ότι το πακέτο αφήχθηκε στην Κύπρο. Επίσης έγιναν και τηλεφωνικές κλήσεις προς τον ίδιο αριθμό, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Φαίνεται ότι ο παραλήπτης ίσως να ήταν ο ύποπτος που έχει συλληφθεί. Τα μέλη της ΙΚΑΝ χθες προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου. Μάλιστα, οι ανακριτές της υπόθεσης τον συνέλαβαν έξω από το δημοτικό σχολείο όπου διδάσκει. Ο ύποπτος ανακρινόμενος ανέφερε ότι μετέβη Αθήνα για λόγους αναψυχής, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τα ναρκωτικά. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 8 ημερών.